Καλησπέριζω φέρνοντας άγερα μυρωμένο απ' τα φρισμένα κύματα χιλιοτραγουδισμένο. Ήρθα από την άβρα της Χίου, παρότι δεν είμαι από εκεί, και παρεπιπτόντως να σας πω ότι τις προάλλες βρίσκομαι σε μια συνάντηση και πρέπει όλοι οι παρευρισκόμενοι να αυτοπαρουσιαστούμε. Έρχεται και η σειρά μου, ονομάζομαι Τάδε, εργάζομαι στο Μουσικό Σχολείο της Λαμίας κλπ. Κλπ. Στο διάλειμμα έρχεται περιχαρής ένας τύπος, μου λέει «Πατριωτάκι, Λαμιώτης». Του λέω «Όχι, δεν είμαι τη Λαμία, αλλά δουλεύω εκεί, εργάζομαι». «Α, πέσανε λίγο οι σφιγμοί». «Από πού είσαι», μου λέει. Λέω «Από τους Αγίους Τόπους». «Κάτω», μου λέει. «Κάτω από τα βλάκι», του λέω, «Πελοπόννησος». «Και γιατί», μου λέει, «Αγίοι Τόποι»? Λέω «Γιατί άμα λέω ότι με την Πελοπόννησο βλέπω όλοι και σταυροκοπιούνται». Οπότε είπα λίγο κάπως να το συνδυάσω. Βέβαια βρέθηκε πατριώτης μου εκεί και ήρθε και μου είπε το γνωστό, «Από πού?» «Από την Κυπαρισία», «Μέσα από την Κυπαρισία», «Μέσα», «Τι νους είσαι» κτλ. Κτλ. Βέβαια η σειρά των ερωτήσεων μόνο τυχαία δεν είναι. Κάτι σημαίνει για τον Έλληνα ο τόπος, ο τόπος καταγωγής. Στη συνείδηση του λαού έχει καταγραφεί ότι ο τόπος είναι σημαντικότερος ακόμα και από το αίμα. Κάλιο λέει «κακός αδερφός παρά κακός γείτονας». Τι θέλει να πει το ποιητή αυτό? Η εντοπιότητα κάτι δηλώνει για τα χαρακτηριστικά του τόπου. Σου λέει «αυτός εδώ είναι πονηρός». «Αυτός εδώ είναι καταφατζής, είναι δυναμικός». «Αυτός το κρατάει μανιάτικο». Η εντοπιότητα, ο τόπος καταγωγής, σέρνει μαζί του και μια συλλογική ταυτότητα που δηλώνει ήθη, δηλώνει παραδόσεις, δηλώνει δομή λειτουργίας. Είναι αυτό που λέμε κουβαλάει έναν ευρύτερο τύπο παράδοσης και για μας τους Έλληνες έχει πάρα πολύ σημασία ο τόπος. Γιατί? Γιατί τόπος σημαίνει λειτουργία συγκεκριμένης κοινότητας. Τι είναι κοινότητα? Η κοινότητα, θα λέγαμε αφενός, αποτελεί συσσωμάτωση, συνύπαρξη ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, με χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τους ανθρώπους. Υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης και μέσα σε αυτόν τον τόπο οι άνθρωποι αναπτύσσουν σχέσεις. Σχέσεις παραγωγικές, κοινωνικές, σχέσεις πολιτικές. Αφετέρου δε, θα λέγαμε ότι η κοινότητα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, προσδιορισμού και στη διάρκεια των χρόνων έδειξε ότι η κοινότητα αποτελεί ένα κύτταρο αυτοοργάνωσης, αυτολειτουργίας σε όποιο πολιτιακό σχήμα και αν υπήρξε γύρω από αυτήν. Αυτό που εννοούμε ως παράδοση, ως ελληνικό πολιτισμό, ως δική μας κουλτούρα, γεννιέται εκεί μέσα, στον κάθε τόπο, στην κάθε κοινότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η παράδοση είναι κάτι ενιαίο και αφορά όλη την Ελλάδα. Κάθε τόπος έχει τη δική του παράδοση και όλο αυτό συντίθεται σε ένα πρίσμα το οποίο συνθέτει όλη αυτή τη διαφορετικότητα, όλη αυτή την ετερότητα. Θα λέγαμε ότι η παράδοση προϋποθέτει αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα, τη συνέργεια. Τόσο στο βάθος του χρόνου, όσο και στο εύρος του τόπου στον οποίο αναφέρεται κάθε παράδοση και βεβαίως στην ποικιλία των πολιτισμικών ειδών που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν. Για να δούμε τι είναι παράδοση. Ζητώ καμιά φορά με τους μαθητές μου και ρωτώ τι θεωρείται ως παραδοσιακό. Μια φορεσιά, μου λένε. Για να το δω, λέω. Όσο και να σας κοιτάξω, δεν θα δω ούτε τσεμπέρια, ούτε τσαρούκια. Εγώ με το τζενάκι μου ήρθα. Η παράδοση πρέπει να αναφορά στο παρόν. Πρέπει κάτι που μου έδωσε ο πρόγονός μου να το φέρω στο σήμερα, να το ενστερνιστώ και να μου λέει κάτι τώρα. Το άλλο είναι πολύ σεβαστό βέβαια, αλλά είναι αντικείμενο της πολιτισμικής μου κληρονομιάς. Είναι αλήθεια ότι εμείς έχουμε μια περίεργη αίσθηση γιατί έχουμε παραδοσιακό. Καμιά φορά το αποκόπτουμε από το περιβάλλον που το γέννησε, το φέρνουμε ίσως λίγο βεβαιασμένα στο σήμερα και λέμε αυτό είναι παράδοσή μου.
Λέμε πολύ συχνά, ας πούμε, για τον Παρθενώνα μας, ότι τη στιγμή που τον φτιάχναμε εμείς, οι αρχαίοι πρόγονοί μας, εμείς όμως λέμε, οι άλλοι ήταν σε κάτι δέντρα, τρώγανε βελανίδια. Ξεχνάμε βέβαια να σκεφτούμε και να πούμε μετά ότι αν δεν είχε φροντίσει ο Περικλής να τον κάνει σε λόφο, με την απελευθέρωση του συντελεστή δόμησης θα τον είχαμε καταπνίξει και τον Παρθενώνα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δηλώνει και μια συγκεκριμένη κουλτούρα που αναπτύσσεται σε ένα αστικό περιβάλλον, βέβαια. Αν πάμε προς τα έξω, σε ένα χωριό, θα δούμε ίσως λίγο διαφορετικές σχέσεις και η αρχιτεκτονική μιλάει πάρα πολύ γι' αυτό. Πλησιάζουμε το χωριό και βλέπουμε να ξεπροβάλλει η εκκλησία. Η εκκλησία είναι το κοινό. Εκεί και είναι και η πλατεία συνήθως. Και εκεί ο κοινός πολιτισμικός χώρος είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί δίνει την αφορμή στα μέλη της κοινότητας να έρθουν κοντά, να δούνε με αφορμή τελετές και διάφορα άλλα γεγονότα της ζωής τους, πώς είναι να συνυπάρχεις. Εκεί λαμβάνει συνήθως χώρα και μια πολύ σημαντική στιγμή της κοινότητας, που δίνει την αφορμή να αντιληφθούν όλοι το αίσθημα του ανήκει. Είναι το πανηγύρι. Τι είναι το πανηγύρι? Είναι η συνέρεση του θρησκευτικού συναισθήματος και του κοσμικού στοιχείου. Εκεί έχει τη δυνατότητα να θεραπευτεί αυτό που λέμε ο όλος άνθρωπος σε όλες τις υποστάσεις. Και την υλική και την, προφανώς, και την ψυχική. Εκεί θα δει κανείς να υπάρχει η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, όπου το σημαντικότερο στοιχείο είναι η μετάληψη, η κοινωνία, η λέξη λέει πολλά. Γι' αυτό γίνεται με αφορμή έναν Άγιο. Ο Άγιος για το χωριό δεν είναι τυχαίος. Έχει αναφορά στη συλλογική μνήμη. Τις προάλλες συζητούσα με ένα φίλο από τη Λάρισα και μου έλεγε για ένα χωριό ότι οι κάτοικοι του όταν πάνε στον Άγιο λένε «πάμε στον παππού». Είναι πολύ γλυκό να βλέπετε πώς θεωρούν το δικό τους χώρο οι άνθρωποι και πώς τον ιδιωτικοποιούν, ακόμα και αν δεν έχει σχέση με την ηλική τους υπόσταση. Εκεί που λες λοιπόν ότι όλα σοβαρεύουν και μιλάμε για κάτι θρησκευτικό, εκεί έρχεται και η νοποσία, έρχεται η τράπεζα, η πανηγυρική, όχι η άλλη. Εκεί είναι το τραγούδι, εκεί είναι και ο χορός, εκεί θα λάβουν χώρα τα πειράγματα, όποιοι έχουν έφεση εκεί είναι το περιβάλλον τους. Εκεί οι αθυροστομίες, αυτή η υπέροχη σκοπτική διάθεση που δίνει την δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ξελαφρώσει και να αφήσει όλο αυτό το πράγμα που κουβαλάει μέσα του από την καθημερινότητά του. Εκεί θα αναγκαστείς να δεις και αυτόν που δεν χωνεύεις, αυτόν που δεν γουστάρεις, θα συνυπάρξεις, θα φας μαζί του, θα χορέψεις μαζί του. Είναι αυτό που λέει ο Δημόκρατος από παλιά, «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, ζωή χωρίς γιορτή είναι σαν ένα μακρύ ταξίδι που δεν έχει μια μικρή στάση να πάρεις μια ανάσα και να ξεκουραστείς. Εκεί λοιπόν στο πανηγύρι διατηρούνται όλα τα ήθη και τα έθιμα, εκεί αναπαράγονται, εκεί θα έρθει ο νέος να γνωρίσει την παράδοση του τόπου του, εκεί φλερτάρουνε, εκεί θα μάθει στο κουτσομπολιό του χωριού ποιος παντρεύτηκε, ποιος χώρισε, ποιος έφυγε. Εκεί είναι το μόνιασμα. Επιτρέψτε μου να θυμίσω ένα τραγουδάκι από την Ήπειρο που μιλάει για ένα πιτσιρίκι, τον Κολιό. Λέει, μας έφυγε ο Κολιός, παιδί από το σχολείο τον πήραν οι μαστόροι να μάθει πυλοφόροι. Μας έφυγε ο Κολιός και είχε μια τέτοια λύπη, θα είναι όλοι εδώ τα ηλιός και μόνο αυτός θα λείπει. Προσέξτε παρακαλώ την αμοιβαιότητα του πόνου που προκαλεί αυτή η ρήξη. Δεν είναι μόνο ότι λυπάται το πιτσιρίκι που φεύγει, αλλά και η κοινότητα, γιατί αισθάνεται ότι αποκόπτεται ένα μέλος της. Δεν έχει σημασία που είναι πιτσιρικάς. Εκεί στο πανηγύρι, λοιπόν, συντελείται κάτι πάρα πολύ μαγικό. Εκεί βλέπεις τα μέλη της κοινότητας να αναπτύσσουν μια απίστευτη δεξιότητα, μια αυτοοργάνωση, χωρίζεται σε ομάδες, επιμερίζουν αρμοδιότητες, δίνουν λύσεις, βρίσκουν τρόπους να αντιμετωπίσουν κάτι έκτακτο, έρχονται στο να δουλέψουν για κάτι συνολικό.
Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι λειτουργούν και αποτελεσματικά και λειτουργούν και στην ώρα τους. Κάτι ανάλογο που έχουμε στο μυαλό μας για τις δημόσιες υπηρεσίες. Κάπως έτσι το σκεφτόμαστε, νομίζω. Και όμως εδώ ο καθένας έχει ρόλο. Πρέπει κάποια ομάδα να αναλάβει να καθαρίσει την εκκλησιά και τον περίβολο. Να στολίσει επίσης. Εκεί έχει ρόλο ο εκκλησάρης. Το ιερατείο προφανώς. Οι ψαλτάδες, οι επίτροποι. Εκεί αυτοί που θα μεριμνήσουν για τα ζώα, για το φαγητό, ο μάγειρας, που θα δώσει κάτι ιδιαίτερο, κάτι που θα θυμίζει τον τόπο και θα είναι ξεχωριστό. Άλλος θα φέρει το κρασί, άλλος θα φέρει το λάδι. Οι γυναίκες θα ζυμώσουν τα πρόσφορα, θα τα πάνε στην εκκλησία, τους άρτους. Εκεί θα είναι οι χορευτές. Εκεί η μουσική. Μην ξεχνάτε αυτόν ο οποίος ανάβει το γλέντι. Δεν γίνεται γλέντι χωρίς την παρουσία κάποιου που θα δώσει τη σπιρτάδα. Το αξιοπρόσεκτο, βλέποντας όλη αυτή τη συνεργατική διαδικασία, δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, ο καθένας έχει ρόλο και είναι αποτελεσματικοί. Είναι ότι ο καθένας δεν το κάνει για την πάρτη του, αλλά το κάνει για ένα σύνολο. Επιτρέψτε μου μια προσωπική εμπειρία. Πριν από χρόνια βρίσκομαι με μια κομπανία, σε ένα χωριό στις Κυκλάδες. Μας παραλαμβάνει ένας τύπος από το χωριό, έρχεται χαμογελαστός, συστηνόμαστε, συνεχίζει να γελάει, γελάει πολύ όμως, σε σημείο που έχουμε καταλάβει ότι προφανώς μας κοροϊδεύει και συνειδητοποιούμε ότι είναι ο τρελός του χωριού. Λέμε, δέσαμε, μας καταλάβανε, στείλαν τον κατάλληλο άνθρωπο, μας παίρνει, ανεβαίνουμε πάνω, φτάνουμε στο χώρο του πανηγυριού, βλέπουμε ένα μελίσι να δουλεύει πυρετοδός και σταδιακά καταλαβαίνουμε ότι ο τρελός του χωριού δεν προλαβαίναμε να γυρίσουμε το μάτι μας και ήταν εκεί, ό,τι και αν θέλαμε. Ανέλαβε ρόλο και τον έφερε εις πέρας. Και όχι μόνο ήταν αποτελεσματικός για το σύνολο της κοινότητας, αλλά και ο ίδιος είχε την αίσθηση ότι ανήκει και ότι συνεργεί. Για μένα και για όλη την ομάδα, αυτό ήταν πολύ σημαντικό μάθημα, που σήμαινε ότι ένα δείγμα υγείας μιας κοινωνίας είναι η θέση αυτού που λέμε αδύναμος, κρίκος. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό έχει χώρο σε ένα παραδοσιακό πανηγύρι και να κάνω μια διάκριση στο μυαλό μας. Έρχεται συχνά μια βαβούρα που κατακλείζει τα πανηγύρια μας με υποτιθέμενους αστέρες, με μια καντίνα που στείνει fast food, με πρόχειρο κρασί ή καμιά μπύρα, με τύπους από την ορχήστρα που πλησιάζουν και του λένε «Σήκωσέ με», του ηχολήπτη, του λέει το κλαρίνο, «Σήκωσέ με», του λέει ο πληκτράς, και εμένα λίγο πιο ψηλά, του λέει ο κρουστός. Ανεβαίνουν σε όλη τη διάρκεια του πανηγυριού. Γίνεται ένα χάος και εν τέλει μόνη η συνέργεια που διαπιστώνει κανείς ότι χρειάζεται είναι αυτή του ιατρικού team για να σε επαναφέρουν μετά, πρωτίστως δε του ορειλά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον απίστευτο μουσικό διάλογο που αναπτύσσει μια ορχήστρα που ξέρει τι φτιάχνει. Σε ένα παραδοσιακό πανηγύρι φτιάχνεται ένα απίστευτο τραγούδι. Και εκεί δεν έχει τίτλο, δεν έχει star system. Έχει κάτι άλλο. Έχει ένα φοβερό διάλογο, στον οποίο παίζουν ρόλο αυτά τα τρία στοιχεία που αρμόζουν στη μουσική μας παράδοση. Ο λόγος, το μέλος και η κίνηση. Δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιο το τσάμικο που θα παίξει η ορχήστρα, όπως αυτό που έπαιξε, γιατί ο πρωτοχορευτής μπόρεσε χωρίς φιγούρες σαν αυτές που έχουμε συνηθίσει στον κινηματογράφο, αλλά στεκόμενο σε έναν τόπο να δώσει όλη την ψυχή του μέσα. Δεν θα είναι ποτέ ίδιο αυτό το πανηγύρι. Θα έχει τη μοναδικότητα της δημιουργίας της συλλογικής, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτός που έχει δεξιότητα στο στίχο είδε μια όμορφη κοπέλα να περνάει. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό το πανηγύρι μιλάμε. Αυτή η σύνθεση λόγου, μέλους και κίνησης μου φέρνει στο μυαλό το χρόνο που γεννήθηκε στην αρχαιότητα. Εκεί που η πόλη των Αθηνών έφτιαχνε τους δραματικούς αγώνες. Πάλι υπάρχει μια θρησκευτική αφορμή. Γιορτές προς τιμή του Διονύσου είναι. Και εκεί όλη η ρόλη είναι μοιρασμένη και όλη η πόλη έχει κάτι να κάνει. Η πολιτεία είναι ο επώνυμος άρχων που θα δώσει χορηγό, άλλος ρόλος. Είναι οι ποιητές. Είναι τα μέλη του χορού. Δεν είναι επαγγελματίες αυτοί. Είναι κληρωτοί από τις τάξεις των Αθηναίων, όπως και οι κριτές. Εν τέλει είναι τα θεωρικά που δίνονται για να πάνε όλοι. Είναι η πάνδημος συμμετοχή. Αυτό μου φέρνει στο μυαλό ότι
Τούτη εδώ η στιγμή που γεννάτε το δράμα και μεγαλουργεί στην αρχαιότητα, έρχεται την ίδια στιγμή που μεγαλουργεί και η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Και έρχομαι να σκεφτώ ότι μια τέτοια κουλτούρα προϋποθέτει ένα διαφορετικό τρόπο πολιτικής σκέψης. Εν τέλει, για να έρθουμε στο σήμερα, αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να δούμε είναι ότι το ζητούμενο δεν είναι να επιστρέψουμε σε ένα μοντέλο που προφανώς η ιστορική πραγματικότητα το έχει προσπεράσει. Είναι όμως, θεωρώ, επιτακτική ανάγκη να αναζητήσουμε, να βρούμε ποια είναι τα θεμελιώδη στοιχεία της ταυτότητάς μας. Τι είναι αυτό που μας συνέχει ως ανθρώπους, ως πρόσωπα και ως κοινωνικά σύνολα. Για να μπορούμε, βρε αδερφέ, να αισθανόμαστε οικοί σε αυτό το χώρο που ζούμε, με όποια ιδιότητα και αν φέρουμε. Είμαστε δημότες, είμαστε πολίτες ενός κράτους, είμαστε πολίτες της Ευρώπης, είμαστε πολίτες του κόσμου. Τι είμαστε? Αυτό που είμαστε θα μπορέσουμε να το φέρουμε καλύτερα σε λειτουργία έχοντας την ταυτότητά μας και όχι προσπαθώντας να βγούμε από ένα πλαίσιο εκβιαστικά από το οποίο γεννηθήκαμε και το οποίο θεωρώ ότι μας συνέχει ως ανθρώπους. Εν τέλει, θα είναι χρήσιμο, πιστεύω, να έχουμε στο νου μας ότι η εξέλιξη ενός ανθρώπου ως προσώπου, όπως επίσης και ενός κοινωνικού συνόλου, προϋποθέτει να μην δει κανείς τον άνθρωπο ως μια απλή φοροδοτική μονάδα, αλλά να το δει ως ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που έχει ανάγκη να εκφραστεί ισόρροπα, συνεργώντας εκεί τόσο η υλική του υπόσταση με την νόηση, τα συναισθήματά του, όσο και τον ψυχικό του κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.